Νικολάου και είμαι επίκουρη καθηγήτρια νοσολογίας στο Τμήμα Επιστήμων Ζωής και Υγείας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι με χαρά που δέχτηκα την πρόσκληση σήμερα για αυτό το σεμινάριο από το Σύνδεσμο Προπονητών, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το λόγο πίσω από τα μέτρα και όχι απλά να δούμε τα μέτρα ως κάτι που είναι γραμμένο σε χαρτί. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και σε περίπου 20-25 λεπτά θα σας μιλήσω για την επιστροφή στο ποδόσφαιρο υπό τη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, θα σας δώσω κάποιες γενικές πληροφορίες που μπορεί να ξέρετε κιόλας ήδη για τον ιό και για τη μετάδοσή του. Θα δούμε λίγο τι σημαίνει COVID-19 και η εξάπλωση του ιού στην Κύπρο. Θα επικεντρωθούμε λίγο στην ομάδα η οποία είναι σημαντική για τη δική σας περίπτωση, τα παιδιά πιο συγκεκριμένα. Και μετά θα δούμε ποια σημεία είναι ευάλωτα στον ανθρώπινο οργανισμό για να κατανοήσουμε γιατί τα μέτρα αυτά βοηθούν στο να σταματήσουν την εξάπλωση ή να περιορίσουν μάλλον την εξάπλωση του ιού. Και μετά το περισσότερο μου χρόνο θα το ξοδέψω στα μέτρα προετοιμασίας και προστασίας στον αθλητικό χώρο και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την προετοιμασία των αθλητικών εγκαταστάσεων, τι θα κάνουμε πριν την προπόνηση, κατά τη διάρκεια, όταν τερματίζουμε μία προπόνηση πριν ξεκινήσουμε την επόμενη και κάτι άλλο το οποίο μου ζήτησε ο Μάριος να συμπεριλάβω και έχει απόλυτο δίκαιο είναι τι κάνουμε σε περίπτωση που χρειαζόμαστε πρώτες βοήθειες. Κάποιες γενικές πληροφορίες, κάποια από αυτά τα ξέρετε ήδη, αλλά έτσι πληροφοριακά, αυτή η πανδημία ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2019 στη Wuhan, στην Κίνα, και μελέτες έχουν δείξει ότι πρόκειται μάλλον για κορονοϊό, ο οποίος προϋπήρχε σε νυχτερίδες ή κάποιον άλλον είδους ζώου και μεταπίδησε στον άνθρωπο. Βλέπουμε συνήθως στην τηλεόραση ή στις ειδήσεις δύο συγκεκριμένες ορολογίες και θα ήθελα έτσι να διευκρινίσουμε τι σημαίνουν. Το SARS-CoV-2 και το COVID-19. Το SARS-CoV-2 σημαίνει Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 και είναι το όνομα του ιού και παραπέμπει στα συμπτώματα τα οποία δημιουργά, που είναι οξύ αναπνευστικό σύνδρομο. Το COVID-19, που είναι πιο διαδομένη ορολογία, σημαίνει Coronavirus Disease 2019, δηλαδή ασθένεια που προκαλείται από αυτόν τον κορονοϊό, που ξεκίνησε το 2019. Κάτι αντίστοιχο, για να καταλάβετε τι σημαίνει, είναι το HIV με το AIDS. Το HIV είναι ο ιός που προκαλεί την ασθένεια, που η ασθένεια είναι το AIDS. Κάτι αντίστοιχο είναι το SARS-CoV-2 με το COVID-19. Τα συμπτώματα τα οποία προκαλεί ο συγκεκριμένος κορονοϊός είναι γνωστά, αλλά τα αναφέρω ξανά εδώ. Είναι ειρηνική καταρροή, δυσκολία αναπνοής, πυρετός, βήχας και πονόλεμος. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας αυτά τα συμπτώματα, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε αν υπάρχει κάποιον άτομο που έχει κάποιον κρούσμα ή έχουμε κάποια υπόνοια ότι μπορεί να έχει τη συγκεκριμένη ασθένεια. Τώρα, στην Κύπρο έχω πάρει τα δεδομένα που εκδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το PIO, από τις 24 Μαΐου του 2020 και βλέπουμε ότι έχουμε 935 περιπτώσεις. Από αυτά τα περιστατικά είχαμε 17 θανάτους οι οποίοι τα αίτια τους ήταν λόγω του COVID-19. Οι περισσότεροι έχουν ήδη αναρρώσει και έχουμε και ένα 3,4% του πληθυσμού αυτού το οποίο χρειάστηκε να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό που βλέπουμε πιο κάτω είναι ένα διάγραμμα που μας δείχνει τα άτομα τα οποία είχαν διαγνωστεί με τον ιό και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό που ακούμε στις ειδήσεις που ονομάζεται flattening of the curve, δηλαδή αρχίζει να υπάρχει μια σταθερή μείωση των περιστατικών που εντοπίζονται στην Κύπρο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και είναι αυτό που μας επιτρέπει αυτή τη στιγμή να πάμε στην επόμενη φάση και να ανοίξουν οι ακαδημίες
και να αρχίσει η ζωή να γίνεται λίγο πιο φυσιολογική. Ο ιός στην Κύπρο επηρεάζει ίσα άντρες και γυναίκες. Ήθελα να αναφέρω για λίγα πράγματα για τα παιδιά και τον κορονοϊό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για σας. Στην Κύπρο έχουμε 6% των θετικών δειγμάτων να είναι παιδιά και έφηβοι, ηλικίες μεταξύ 0 και 17. Παρουσιάζουν πιο ήπια ή και καθόλου συμπτώματα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δική σας περίπτωση, για τον λόγο ότι ίσως είναι πιο δύσκολο να εντοπίσουμε αν ένα παιδάκι έχει αρρωστήσει με το COVID-19 ή όχι. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο έτοιμοι να ξέρουμε τι περιμένουμε να δούμε και σε λίγο περισσότερη εγρήγορση. Αυτό βέβαια είναι καλό για τα παιδιά, αλλά για τα άτομα τα οποία δουλεύουν μαζί τους πρέπει να έχουν έτσι λίγο παραπάνω έννοια, λίγο πιο προσεκτικά. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες μελέτες, επιστημονικές μελέτες που έγιναν, επικεντρώνονται στους ενήλικες. Ως αποτέλεσμα, δεν ξέρουμε αρκετά για το πώς μεταδίδεται ο ιός σε αυτές τις ηλικίες και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Το επόμενο κομμάτι που θέλω να συζητήσουμε λίγο έχει να κάνει με το ανοσοποιητικό μας σύστημα και να καταλάβουμε ποια μέρη του σώματος μας πρέπει να προστατεύσουμε και γιατί τα μέτρα αυτά μας βοηθούν να προστατεύσουμε αυτά τα μέρη του σώματος μας. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι αυτό το οποίο μας προστατεύει από τις ασθένειες. Μπορεί να έχετε ακουστά τα λευκά αιμοσφαίρια ή τα αντισώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είμαστε ικανοί, το σώμα μας είναι ικανό να αντιμετωπίσει τον ιό και δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα μετά. Ο ιός όμως έχει την ικανότητα να έρθει σε επαφή με το σώμα μας και να μας μολύνει μέσω σταγονιδίων τα οποία μεταφέρονται από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Και βλέπετε εδώ μια εικόνα όπου έχουμε, που φαίνεται η εκπνοή του εικονιδίου εδώ, που έχει τον οποιοδήποτε ιό ή τον κορονοϊό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, από πού μπορεί να εισέρθει ο ιός στο σώμα μας? Από τα ανοίγματα και όχι από το δέρμα μας. Κατά κρίβεια, το δέρμα μας είναι πάρα πολύ καλό στο να μας προστατεύει. Δηλαδή, αν έρθουν τα χέρια μας σε επαφή με τον ιό, δεν σημαίνει ότι θα αρρωστήσουμε κιόλας. Αλλά αν έχει πρόσβαση στη μύτη, στο στόμα, στα μάτια μας, τότε είμαστε πιο επιρρεπείς στο να εξελιχθεί σε κάποια ασθένεια. Το δέρμα είναι επικίνδυνο μόνο όταν υπάρχει πληγή στο δέρμα η οποία δεν είναι προστατευμένη. Γι' αυτό και τα μέτρα που ακούμε συχνά είναι βάστε τη μάσκα σας για να περιορίσει αυτά τα σταγονίδια τα οποία φεύγουν από τα άτομα τα οποία έχουν την ασθένεια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην αγγίζουμε με αυτά τα σημεία, γιατί παρόλο που από τα χέρια μας δεν θα μπει ο ιός στο σώμα μας, αν αγγίξουμε επιφάνεια η οποία είναι μια επιφάνεια που χρησιμοποιούν και πολλοί άλλοι άνθρωποι, όπως είναι τα πόμολα στις πόρτες για παράδειγμα, και μετά αγγίξουμε τη μύτη ή τα μάτια μας ή το στόμα μας, υπάρχει πιθανότητα να μεταφέρουμε τον ιό και να του δώσουμε την ικανότητα να μας επιμολύνει. Πλενόμαστε ή χρησιμοποιούμε αντισηπτικό συχνά, ακριβώς για να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο. Το άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι οι αποστάσεις. Και αφού ο ιός μεταφέρεται με αυτά τα σταγονίδια, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε τις αποστάσεις μας. Τώρα, να το δούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια μετά στα μέτρα, γιατί όταν αθλείσαι και αλλάζει ο ρυθμός της αναπνοής σου, αλλάζουν και λίγο τα δεδομένα και τι απόσταση πρέπει να κρατά ο ένας από τον άλλο στην περίπτωση της άθλησης. Φοράμε τη μάσκα μας και υπάρχει σωστός τρόπος να γίνεται αυτός. Έχω μια μάσκα μαζί μου. Εάν θέλετε, μετά θα μπορώ να σας πω και λίγα πράγματα για το πώς να τη φορούμε σωστά. Τα γάντια μας, αλλά πάντα με προσοχή. Όταν φοράμε τη μάσκα και τα γάντια, έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε προστατευμένοι. Και είναι εύκολο να αγνοήσουμε τους
κανόνες υγιεινής που ακολουθούμε φυσιολογικά. Δεν σημαίνει ότι φοράμε μάσκα και γάντια ότι είμαστε εκτός κινδύνου. Πρέπει πάντα να είμαστε σε εγρήγορση και να κρατάμε τις αποστάσεις μας. Η FIFA αντιλήφθηκε το πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα και μαζί σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ξεκίνησε μια καμπάνια που ονομάζεται Pass the Message to Kick Out Coronavirus. Μεταφέρεται το μήνυμα για να κλωτσίσουμε τον κορονοϊό. Και έχουν αυτά τα 5 εικονίδια, τα οποία παραπέμπουν σε σωστές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούμε. Το ένα είναι ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, είτε με σαπούνι είτε με αντισηπτικό. Το δεύτερο παραπέμπει στους αγκώνες, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί όταν να βήξουμε ή όταν να φτερνιστούμε. Βάζουμε τον αγκώνα μας μπροστά στο πρόσωπό μας, εάν δεν έχουμε κάποιο χαρτομάντιλο. Αν έχουμε χαρτομάντιλο, βήχουμε στο χαρτομάντιλο και το πετάμε. Το τρίτο που ήδη προαναφέρα είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να αγγίζουμε το πρόσωπο μας για τους λόγους που αναλύσαμε προηγουμένως. Το τέταρτο που πάλι εξηγήσαμε έχει να κάνει με τα σταγονίδια τα οποία εκπνέει κάποιος και πρέπει να έχει αρκετή απόσταση ώστε αυτά τα σταγονίδια να πέσουν στο έδαφος και όχι πάνω σου. Εδώ η FIFA και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λένε ένα μέτρο. Στην Κύπρο όμως είναι δύο μέτρα και αυτό είναι το οποίο εμείς πρέπει να κρατούμε ως κάτοικοι της Κύπρου. Και το τελευταίο είναι το feel που έχει να κάνει με το πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι. Αν νιώθεις άρρωστος, αν δεν νιώθεις καλά, πρέπει οπωσδήποτε να απομονώσεις τον εαυτό σου για να προστατεύσεις όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά και τους γύρω σου. Και τώρα φτάνουμε στο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο εκδόθηκε τις 20 Μαΐου το 2020 και οι οδηγίες τις έχω συμπεριλάβει εδώ αυτούς και, και θα τις αναλύσουμε στις επόμενες slides που έχω. Πρώτον, επιτρέπεται η ομαδική ή ατομική άθληση εκγύμναση σε ανοιχτούς χώρους, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 10 άτομα. Και τηρούνται αυστηρά οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. 2. Επιτρέπεται η άσκηση σε υπαίθριες εγκαταστάσεις, δηλαδή στο δεύτερο του σημείο επισημάνουν πόσο σημαντικό είναι να αθλούμαστε σε ανοιχτούς χώρους. Οι μελέτες δείχνουν ότι αν είσαι σε κοντινή απόσταση με κάποιον, στα 15 λεπτά υπάρχει αρκετός κίνδυνος να σου μεταφέρει την ασθένεια. Αν είσαι κλεισμένος σε μια κλειστή εγκατάσταση, τότε και δεν είσαι κοντά στον άλλο, πρέπει να περάσουν περίπου 2 ώρες. Όταν είμαστε σε ανοιχτό χώρο και υπάρχει διασπορά αυτών των σταγονιδίων, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Οπότε αυτό που γι' αυτό σε πρώτο στάδιο ανοίγουμε τους ανοιχτούς χώρους και τις υπαίθριες εγκαταστάσεις, γιατί είναι το πιο λογικό για να αποφύγουμε οποιαδήποτε να κολλήσουν άλλα άτομα τον ιό. Δεν επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων ή κλειστό γυμναστηρίων ή οποιονδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών. Αυτή είναι η βάση του διατάγματος του Υπουργείου Υγείας και μετά εκδοθήκαν πιο συγκεκριμένα μέτρα τα οποία εμπίπτουν κάτω από τις ακόλουθες κατηγορίες που θα συζητήσουμε τώρα. Την προετοιμασία αθλητικών εγκαταστάσεων, τι να κάνουμε πριν την προπόνηση, τι πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης και στον τερματισμό της προπόνησης. Όπως προανέφερα, συμπεριλαμβάνω και έτσι λίγες συμβουλές για πρώτες βοήθειες εάν χρειαστούν. Οι πληροφορίες αυτές πάλι μπορείτε να τις βρείτε στο γραφείο τύπου και πληροφοριών. Οπότε μπορείτε να τις βρείτε αυτούσιες εκεί, αν θέλετε να τις δείτε. Προετοιμασία αθλητικών εγκαταστάσεων χωρίζεται σε 2 κατηγορίες, τα υποχρεωτικά και αυτά που δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά θα ήταν καλά να έχουμε. Αποδυτήρια, ντουζ, λουτρά και τυχόν δωμάτια με σάουνα θα πρέπει να είναι κλειστά. Τα κηλικία θα είναι κλειστά. Και αν κάποιος αθλητής θέλει να φάει κάτι, πρέπει απαραίτητος να το φέρει μαζί του από το σπίτι του και να μην μοιράζεται με άλλα παιδιά. Λόγω του ότι είναι κλειστά τα αποδυτήρια και τα παιδιά θα έχουν
αλλάξουν τον εξοπλισμό τους ή κατά τη διάρκεια της άθλησης ίσως να χρειαστεί να αλλάξουν τη φανέλα ή να βάλουν την πετσατούλα τους ή κάτι, θα ήταν καλά να έχουμε μια καρέκλα για τον κάθε αθλητή, η οποία έχει απόσταση 2 μέτρα μεταξύ τους, για να μπορούν να βάζουν πάνω τον εξοπλισμό τους. Επίσης, πρέπει να εξοπλίσουμε το χώρο μας με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλειμμα, που είναι τουλάχιστον 70% αλκοόλ, σε εμφανή σημεία στους χώρους των προπονήσεων. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε, να απολυμάνουμε κάτι, ή αν έρθει σε επαφή η μπάλα με δύο παιδιά και ούτω καθεξής. Μετά, εάν χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, συστήνεται να κλείνει το καπάκι και έπειτα να πατάμε το φλοντέρ. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί στην αρχή ανάφερα ότι ο τρόπος που μεταδίδεται ο ιός είναι μέσω του σταγονιδίου. Κάποιες μελέτες όμως έχουν δείξει ότι ο ιός μπορεί να βρεθεί και στα κόπρανα. Οπότε είναι σημαντικό μετά την τουαλέτα να κλείνουμε το καπάκι, ώστε να αποφύγουμε τη διασπορά του ιού σε σταγονίδια που μπορούν να προκύψουν από την τουαλέτα. Και εννοείται ότι οπωσδήποτε ακολουθούμε την υγιεινή του χεριών μετά. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των αθλητών θα πρέπει να απολυμμένονται κάθε βράδυ με το κατάλληλο διάλειμμα, το οποίο είναι χλωρίνη και θα το συζητήσουμε και σε λίγο, σύμφωνα με υφιστάμενες οδηγίες μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Τα επιπρόσθετα μέτρα, τα οποία θα ήταν καλά να έχουμε, να αναρτήσουμε οδηγίες για COVID-19 σε εμφανή σημεία και συστήνεται αυτό να γίνεται στην είσοδο της αθλητικής εγκατάστασης. Τα αποχωρητήρια θα πρέπει να αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν. Οι νηπτήρες, αυτό είναι σημαντικό, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι πάντα με υγρό σαπούνι χεριών και χειροπετσέτες μίας χρήσης, ούτως ώστε να μην υπάρχει επαφή μεταξύ πολλαπλών χρηστών. Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης και αναφέραμε ήδη τη χλωρίνη. Η χλωρίνη οικιακή, αυτή που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ, έχει συγκέντρωση περίπου 5%. Για να γίνει η απολύμανση μας σωστά, πρέπει το maximum να γίνει αρέωση 1:10. Επίσης, θα ήταν καλό αν η κάθε εγκατάσταση πει ότι θα διαχωρίσει ένα χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομονωθεί προσωρινά κάποιο άτομο. Δηλαδή, αν κάποιος προσμονητής εντοπίσει ότι έχει έναν παιδάκι κάποια συμπτώματα, τότε θα μπορεί να ζητήσει στο παιδί να κάτσει σε αυτόν τον χώρο και τα αποδυτήρια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ίσως με αυτόν τον τρόπο, μέχρι να μπορέσει να απομακρυνθεί από την εγκατάσταση. Επίσης, συστήνεται, αλλά δεν είναι αναγκαστικό, να παίρνουμε τη θερμοκρασία των ατόμων τα οποία εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση και αν έχουμε άτομα τα οποία έχουν πάνω από 37 βαθμούς ή συστηματικά πάνω από 37 βαθμούς, να μην τους επιτρέπουμε να μπαίνουν στις εγκαταστάσεις μας για προπόνηση. Επίσης, και πολύ σημαντικό, στους αθλούμενους εντός της αθλητικής εγκατάστασης θα γίνεται περιοδικός δειγματοληπτικός έλεγχος για COVID-19, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκπονήσει το Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να μπορέσουν να εντοπίσουν αν έχει διασπορά του ιού. Και αυτό, δηλαδή αν εντοπίσουν κάποιο κρούσμα στη δική μας την εγκατάσταση, πρέπει εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι να βοηθήσουμε με την ιχνηλάτηση, δηλαδή να ξέρουμε με ποια παιδιά ή με ποιους προπονητές ήρθε σε επαφή το συγκεκριμένο άτομο, για να βοηθήσουμε μετά τον περιορισμό του ιού περαιτέρω. Τι πρέπει να κάνουμε πριν την προπόνηση. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά. Εάν παρουσιάζουν οποιαδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, να μην παρουσιαστούν στην προπόνηση για να μην κινδυνεύσει κάποιος άλλος ο προπονητής ή τα άλλα τα παιδιά. Και πρέπει να μείνει σε περιορισμό τουλάχιστον 14 μέρες, αν έχει παρουσία κάποιον από τα συμπτώματα που προαναφέραμε. Επίσης, συστήνουμε ότι πρέπει τα παιδιά να εισέρχονται στον χώρο με χρήση ιδιωτικών μέσων, δηλαδή ο πατέρας ή η μητέρα να τους φέρουν στον χώρο για την προπόνηση, παρά να παίρνουν μέσα
συγκοινωνίας. Το άλλο που συστήνεται είναι να υπάρχει κάποιος ο οποίος η δουλειά του θα είναι να είναι ο διαχειριστής του χώρου. Ο διαχειριστής του χώρου θα είναι αυτός που δεν θα λαμβάνει μέρος κατά ανάγκη στην προπόνηση, αλλά θα είναι υπεύθυνος για να είναι σίγουρος ότι ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες υγιεινής και βεβαιώνεται ότι ο χώρος κάθε φορά είναι έτοιμος να δεχτεί την επόμενη ομάδα. Άλλος ένας καλός ρόλος του διαχειριστή θα είναι να κρατήσει ένα αρχείο συμμετεχόντων, το οποίο θα βοηθήσει και με την ιχνηλάτιση που είχαμε πει προηγουμένως. Αν ξέρουμε ποια άτομα ήρθαν στην πορεία να νοσήσει μετά, θα είναι πιο εύκολο να βοηθήσουμε την ιχνηλάτιση. Καθορίζουμε μία είσοδο και έξοδο για να μπορέσει ο διαχειριστής του χώρου να ξέρει, να ελέγχει πόσα άτομα μπαίνουν και πόσα άτομα βγαίνουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όταν θα έρθει καινούργια ομάδα ή θα αποχωρήσει η προηγούμενη ομάδα και να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει συνωστισμός σε αυτήν την είσοδο και την έξοδο. Τι πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια της προπόνησης και αντιλαμβάνομαι ότι κάποια από αυτά τα μέτρα θα έχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί ένα άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο που χρειάζεται επαφή για να προπονηθείς και τώρα είναι όλοι αυτοί οι περιορισμοί, χρειάζεται αρκετή προσαρμογή. Να σας πω ότι συστήνεται 10 άτομα που είναι 9 συν 1, το ένα άτομο προπονητής και 9 παιδιά τα οποία θα προπονηθούν. Απαγορεύονται οι επισκέπτες για λόγους που προαναφέραμε. Αποφεύγεται το άγγιγμα του προσώπου και αν βλέπουμε κάποιο παιδάκι να κάνει το ίδιο, πρέπει να το συμβουλεύσουμε να μην το κάνει, αν αγγίξει το πρόσωπό του, να το συμβουλεύσουμε να χρησιμοποιήσει το gel 70% αλκοόλ που έχουμε διαθέσιμο να πάσα στιγμή στην εγκατάστασή μας. Και κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό είναι οι αποστάσεις που πρέπει να κρατάμε κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Συστήνονται τα ακόλουθα. Μεταξύ αθλητών σε στάση, δηλαδή που είναι ακίνητη, 2 μέτρα. Τώρα να μου πείτε στο ποδόσφαιρο πώς γίνεται να έχεις αθλητή ο οποίος είναι σε στάση. Εντάξει. Αθλητής ο οποίος ακολουθεί κάποιον από προπορευόμενο βαδιστή, πρέπει να αυξήσει την απόσταση σε 5 μέτρα και αν έχουμε προπορευόμενο δρομέα, η ταχύτητα πρέπει να αυξηθεί στα 10 μέτρα. Θα ήταν καλά αν την εγκατάστασή μας είχαμε κάποια σηματοδότηση. Αν, για παράδειγμα, για προθέρμανση τα παιδιά πρέπει να τρέξουν στο γήπεδο, πρέπει να έχουμε κάτι όπως έχουν στο highway που έχουν τα τόξα για να ξέρει το αυτοκίνητο πίσω πόση απόσταση πρέπει να κρατά από το αυτοκίνητο μπροστά. Οπότε πρέπει να βάλουμε κάτι αντίστοιχο, ίσως τα 10 μέτρα. Κάθε 10 μέτρα να ξέρει το παιδάκι ότι δεν πρέπει να πλησιάσει το άλλο. Αυτά τα δεδομένα δεν είναι τυχαία. Έχει γίνει μια μελέτη από τον Professor Bert Blokken στο Βέλγιο και την Ολλανδία, όπου μελετήθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα. Το ένα ήταν πόσο γρήγορα πέφτουν τα γονιδιά στο έδαφος. Ήδη αναφέραμε ότι αν είμαστε σε στάση, είναι περίπου 1,5 με 2 μέτρα, είναι ικανοποιητικά. Αλλά σίγουρα αυτό αλλάζει όταν έχουμε κίνηση, όταν έχουμε άθληση. Και το δεύτερο, η θέση του αθλητή παίζει κάποιο ρόλο. Αυτά είναι τα ευρήματα που βρήκανε σε αυτήν την μελέτη και συμβαδίζουν με αυτό που θέλουν τις οδηγίες οι οποίες μας δίδονται για να ακολουθούμε στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Είναι ενδιαφέρον να δούμε λίγο τα εικονίδια τα οποία πήρα από τη μελέτη απευθείας, γιατί σε κάποια αθλήματα, ίσως όχι τόσο στο ποδόσφαιρο, ενθαρρύνουμε τους αθλητές να παραμείνουν πίσω από τον προπορευόμενο αθλητή, ούτως ώστε να φυλάξουν δυνάμεις με κάποιον τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι όταν είμαστε ακριβώς πίσω, τα σταγονίδια επεκπνέονται από τον βαδιστή μπροστά, έρχονται απευθείας πάνω στον αθλητή που είναι πίσω του. Αυτό που συνιστούν είναι να είναι δίπλα ο ένας τον άλλον, όχι δίπλα, εννοείται να έχει κάποια απόσταση 1,5 μέτρο. Φυσικά με τα παιδάκια αυτό θα είναι δύσκολο, γιατί εύκολα θα γυρίσουν στον διπλανό του ή να πουν κάτι και αν το κάνουν αυτό
είναι δώρον άδωρο, δηλαδή πάλι θα έρθω σε επαφή με τα σταγονίδια. Το άλλο που βλέπουμε στο τελευταίο πάνελ πιο κάτω είναι ότι δεν τρέχουν σε ευθεία γραμμή, ότι υπάρχει απόσταση όχι μόνο πίσω, αλλά και ενδιάμεσα των δύο άνθρωπων που τρέχουν εδώ. Κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να κάνουμε κατά την προπόνηση. Ατομικά αθλητικά όργανα. Τώρα ξέρω ότι οι μπάλες κατά πάσα πιθανότητα είναι όλες οι ίδιες, αλλά πρέπει να βρούμε με κάποιον τρόπο να έχουμε 9 διαφορετικές, είτε αυτό είναι με διαφορετικά χρώματα, είτε να βάλουμε τα νούμερα πάνω. Έχοντας υπόψη ότι σε κάποια φάση θα πρέπει να καθαρίσουμε αυτές τις μπάλες και αν βάλουμε μαρκαδόρων ή κάτι άλλο, να είμαστε έτοιμοι να ξαναγράψουμε τα νούμερα ή να το ξαναζωγραφίσουμε, ώστε όταν έρθει η επόμενη ομάδα να μπορεί να ξεχωρίζει ο καθένας την μπάλα του. Αυστηρά ατομικές πετσέτες προσώπου και σώματος. Έψαξα για να βρω μια εικόνα από το ποδόσφαιρο, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εσείς είστε πολύ καλύτεροι στο να μην μοιράζεστε πετσέτες. Το αναφέρω όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε γενικές γραμμές. Αθλητικά ποτά και νερά, μόνο εμφιαλωμένα και τα οποία πρέπει να φέρνουν μόνα τους τα παιδιά. Και αυστηρή χρήση ατομικών ειδών υγιεινής. Δεν μοιραζόμαστε τίποτα με κανένα. Και ακόμα ένα σημείο σημαντικό, σε περίπτωση επαφής μεταξύ αθλουμένων, είναι απαραίτητη η άμεση απολύμανση των χεριών με αλκοολούχο διάλειμμα 70%. Δηλαδή, πάμε πίσω σε αυτά που είχαμε πει αρχικά, ότι η εγκατάσταση μας πρέπει να είναι έτοιμη από την αρχή και ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουμε σε ό,τι χρειαζόμαστε για να βεβαιωθούμε ότι η προπόνησή μας είναι ασφαλής. Εάν έχουμε επαφή μεταξύ των αθλουμένων ή ακόμα και με μπάλα η οποία θα χτυπήσει έναν άλλον παιδάκι, το οποίο χρησιμοποιεί έναν άλλον παιδάκι, πρέπει να απολυμάνουμε και την μπάλα και τα χέρια τους με διάλειμμα και να πληθούμε με καθαρόν εμφιαλωμένο νερό. Ακόμα δύο πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Απαγορεύεται η θελημένη σωματική επαφή και το ομαδικό παιχνίδι με σωματική επαφή. Απαγορεύονται οι αγώνες και εννοείται ότι απαγορεύεται το φτύσιμο, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε παραπάνω σταγονίδια και παραπάνω πιθανότητες να υπάρχει διασπορά του ιού. Τώρα, όταν τελειώσει η προπόνηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήσουμε 15 με 20 λεπτά μεταξύ των προπονησεών για διάφορους λόγους. Το πρώτο, πρέπει να αποχωρήσουν οι αθλητές, η προηγούμενη ομάδα, χωρίς συνωστισμό, δηλαδή να έχουν το χρόνο τους τα παιδιά, να φύγουν χωρίς να βιάζονται, να είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Επίσης, πρέπει να ενημερώσουμε την επόμενη ομάδα ότι πρέπει να έρθει στην ώρα της, αλλά όχι πιο νωρίς, ούτως ώστε να μην έρθει σε επαφή με την προηγούμενη ομάδα. Θυμάστε, είχαμε πει ότι είναι πολύ σημαντική η χνηλάτιση και για να είναι σωστή και αντικειμενική, πρέπει να μην υπάρχει επαφή μεταξύ των ομάδων και πρέπει να υπάρχει και ο απαραίτητος χρόνος, ούτως ώστε να απολυμάνουμε τα αθλητικά όργανα. Για παράδειγμα, οι καρέκλες που χρησιμοποιηθήκαν από τα μωρά προηγουμένως, πρέπει να καθαριστούν πριν να έρθει η επόμενη ομάδα. Και το τελευταίο κομμάτι που θέλω να συζητήσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπω ότι έχουμε περίπου 100 συμμετέχοντες και αυτό σας τιμά ιδιαιτέρως, γιατί σημαίνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε να κρατήσετε το χώρο σας ασφαλής και η προπόνησή σας να είναι όπως πρέπει για να προστατεύσετε τους εαυτούς σας, τα παιδιά σας και τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι καλό, αν έχετε άλλον προσωπικό, να τους ενθαρρύνετε να διαβάσουν τα μέτρα ή ακόμα και να παρακολουθήσουν αυτήν την παρουσίαση, ούτως ώστε να είσαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Τώρα, αν χρειαστεί να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες, μπορούμε να κάνουμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα, αν είναι κάτι μικρό, το οποίο δεν χρειάζεται, δηλαδή αν χτυπήσει το γόνατο του ένα μωρό ή το χέρι του ή ένα ελαφρύ γραδάρσιμο, θα μπορείς να το παιδάκι, αν είναι και ίσως και πιο μεγάλο, να μπορεί να το καθαρίσει και μόνο του.
χωρίς να χρειαστεί εσείς να παρέχετε τις πρώτες βοήθειες. Εάν όμως υπάρχει ενδεχόμενο που είναι κάτι πιο σοβαρό και πρέπει εσείς να παρέχετε τις πρώτες βοήθειες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλετε τη μάσκα σας και τα γάντια σας. Καθαρίζουμε τα χέρια μας με αλκοολούχο διάλειμμα και μετά βάζουμε τα γάντια, μετά βάζουμε τη μάσκα μας και πάμε μετά στο παιδάκι για να το βοηθήσουμε. Όταν τελειώσουμε, είτε θεωρούμε ότι η μάσκα μας είναι καθαρή ή όχι, τα πετάμε αμέσως. Δεν τίθεται θέμα για επαναχρησιμοποίηση ούτε στα γάντια ούτε στη μάσκα. Όταν τα βγάλουμε, πάλι καθαρίζουμε τα χέρια μας, είτε πλένομαστε με ζεστό νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιούμε το αλκοολούχο διάλειμμα που έχουμε στη διάθεσή μας. Εύχομαι να μην χρειαστεί, αλλά στην περίπτωση που πρέπει να κάνουμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, εδώ ο κίνδυνος είναι πιο μεγάλος και λίγο πιο δύσκολο να προστατευτούμε. Αυτό που προτείνουν είναι να καλύψετε το πρόσωπό σας με μία μάσκα ή έναν ύφασμα. Στη δική μας την περίπτωση αυτό δεν θα είναι θέμα όμως, γιατί θεωρώ ότι όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι εξοπλισμένες με μάσκες. Και επίσης συστήνεται να καλύψετε και το στόμα του ατόμου το οποίο θα δεχτεί την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πριν να ξεκινήσετε να παρέχετε τις πρώτες βοήθειες. Συμπερασματικά, η επιδημιολογική εικόνα στην Κύπρο από την πανδημία του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 είναι θετική, αλλά ο κίνδυνος εστιακής αναζωπήρωσης είναι πάντα υπαρκτός, όπως και η πιθανότητα εμφάνισης νέου επιδημικού κύματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, ακολουθώντας τις οδηγίες, αλλά και χρησιμοποιώντας την κοινή λογική. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι σε έναν άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, όσες καθοδηγήσεις και να μας δώσουν, μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα τα οποία είναι να γίνουν. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς μεταδίδεται ο ιός, ούτως ώστε αν γίνει κάτι και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λογική μας, να είμαστε ενημερωμένοι και να το αντιμετωπίσουμε όσο πιο σωστά μπορούμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα σταματήσω τώρα να κάνω share την οθόνη μου και θα δώσω το λόγο πίσω στο Σάβα, αν έχετε κάποιες απορίες.